απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Πώς διαβάζετε αυτό, αχαρνέ! Και οι 5 έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, νομίζω θα το επέλεγα. Ελενάκι μου, ναι, με 3 θαυμαστικά. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Εγώ είμαι αυτή. Κάτσε. Κουραστικά τα ψώνια. Λίγο έτσι. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star ακαταμάχητη για μια ρομαντική έξοδο του Αγίου Βαλεντίνου. Και μοίρασε χαμόγελα. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 18χρονη Σοφία. Έκανε τις αγορές της στο Ήλιον, σχολιάστηκε για τις επιλογές της. Πιστεύω θα αρέσει στο Βαλεντίνο μου. Ελπίζω το βράδυ της εξόδου σας, ο αγαπημένος Βαλεντίνος θα σου κάνει δώρο αυτό. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και κέρδισε 50 ευρώ, επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο, κρίθηκε... Υπήρχαν πολλά σημεία από το ντύσιμό της τα οποία δεν μου άρεσαν. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Την Τρίτη, η 50χρονη Λίνα έκανε τα ψώνια της στην αγορά της Κηφισιάς. Αν με έβλεπε έτσι ο Βαλεντίνος μου, θα πάθαινε έτσι δελίριο. Κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου, ολοκλήρωσε τις αγορές της, βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρίθηκε... Έχασε κάποιους πόντους από το μακιγιάζ και το μαλλί της. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 19χρονη Αναστασία όργωσε την αγορά των αχαρνών. Σχολιάστηκε για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Εντάξει, θα πάρει φωτιά σίγουρα ο Βαλεντίνος άμα με δει έτσι. Ω Θεέ μου, τι είναι αυτά που δοκιμάζεις, είναι δυνατόν? Δεν στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι του φακέλου και έχασε 8 λεπτά από το χρόνο της. Επέλεξε το ιδανικό για εκείνη σύνολο για να είναι ακαταμάχητη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 6,25 στα 10. Την Αναστασία έβαλα 9 γιατί ήταν εκθαμβωτική. Σήμερα είναι η σειρά της 33χρονης Ελένης. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους και σε όλους τους πληγωμένους, δηλαδή εμένα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Περάστε να δούμε την καρνταρόμπα μου. Γεια σου, Ελένη μου. Σας θυμίζει κάτι, Ελένη? Εμφανίζεται σε περιφερειακό κανάλι της Αττικής. Λέω κι εγώ, πού σε ξέρω. Άντε πάλι αυτός ο πίνακας. Μέχρι κι εγώ τον έχω. Για να δούμε. Σε Ντόνι Κάλτσα. Λοιπόν, από εδώ είναι η ντουλάπα μου, όπου θα δούμε μερικά από τα αγαπημένα μου σύνολα. Και μερικά από αυτά μπορώ να σας πω ότι έχουν και συναισθηματική αξία. Έχεις κάποιες συγκινητικές ιστορίες να μας πεις, υποθέτω. Από πού ξεκινάμε, δημοσιογράφε? Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα ένα αγαπημένο μου σύνολο που το φορώ τα Σαββατοκύριακα. Γιατί? Διότι εργάζομαι και ως δημοσιογράφος. Αν και όπως βλέπετε δεν αγαπώ ιδιαίτερα τα χρώματα, το συγκεκριμένο είναι ένα φωτεινό κόκκινο, αναδεικνύεται στις κάμερες. Και το συνδυάζω με αυτό το μπλουζάκι, το ριγέ. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Το μπλουζάκι δεν το προτιμώ πολύ, αλλά το σακάκι μόνο του είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει λίγο μπλε, λίγο μαύρο. Λίγο κρασί και τα γόρι σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο.
Συμφωνώ, Ελένη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο μακρύ σακάκι και ο συνδυασμός που έχεις κάνει. Νομίζω ότι θα σου ταιριάζει πάρα πολύ, ειδικά στη δουλειά σου. Κρίμα που δεν σου αρέσουν τα χρώματα, γιατί και το κόκκινο και το μπλε ηλεκτρική και όλες οι αποχρώσεις του μπλε, από CL Pastel μέχρι πάρα πολύ φωτεινό και σκούρο όπως το μπλε ηλεκτρική, θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Το επόμενο ρούχο που θα σας δείξω είναι αυτό το πράσινο μπλουζοφόρημα. Και λέω μπλουζοφόρημα διότι κάποιος πιο ψηλός το φοράει για μπλούζα. Άντρας! Και εμείς του μετρίου αναστήματος το φοράμε για φόρεμα. Μην ανησυχείς καθόλου. Ψηλή! Κι εγώ μια από τα ίδια μετρίου αναστήματος. Σου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Είναι τέλειο το φόρεμα, να το φοράς συνέχεια. Λοιπόν, είναι ένα πολύ βολικό φόρεμα για βράδυ, για απόγευμα, για ό,τι περίσταση θέλεις και έχει αυτή την ωραία χρυσή λεπτομέρεια εδώ με το φερμουάρ. Το φοράω συνήθως με κάποιο pack καλσόν, όπως το βλέπετε, χωρίς ζώνη, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο αξεσουάρ. Η αλήθεια είναι ότι θα μου άρεσες περισσότερο με πιο έντονα χρώματα, αλλά είναι στο στυλ σου και σου ταιριάζουν εσένα. Γιατί όχι. Αερίζεται ο αφαλός. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζεις. Μπορεί να φορεθεί με ένα πιο σκούρο καλσόν το πρωί και μία μπότα ψηλή, με ωραία χρυσά κοσμήματα, βραχιόλια, σκουλαρίκια, ένα ωραίο μπορντό κραγιόν και γίνεται πιο επίσημο. Επόμενο κομμάτι λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο έκανε θράψη φέτος το χειμώνα. Στο βέρνι. Είναι αυτή η λεοπάρ φούστα. Νομίζω ότι φέτος όλες μας πρέπει να έχουμε στην ντουλάπα ένα αξεσουάρ σε λεοπάρ. Είτε είναι αξεσουάρ είτε είναι ρούχο. Καλά, κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε όλες ένα λεοπάρ στην ντουλάπα μας. Εγώ δεν έχω τίποτα λεοπάρ. Δεν με τρελαίνει, αλλά. Εντάξει. Το συγκεκριμένο λοιπόν, για να το δείτε και καλύτερα. Πρέπει. Άντε, ναι. Είναι αυτή η ψηλόμεση φούστα. Oh. Όπως βλέπετε, και αυτή έχει μια χρυσή λεπτομέρεια, μια χρυσή τσαχπινιά, αυτό το φερμουάρ. Για να δω. Συνήθως το φορώ με κάποιο μαύρο πουκάμισο από πάνω, κάποιο πακαλσόν. Καλά. Μαύρο και μαύρες γόβες. Το πόσο τέλεια είναι αυτή η φούστα δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφω θα άλλο. Θα την κλέψω να με περιμένει στο σπίτι σου να στην πάρω. Ένα βράδυ. Έχει τέλειο μήκος, μ' αρέσει και το φερμουάρ, μ' αρέσουν όλα της. Από το πρωί έως πολύ αργά το βράδυ. Μπράβο. Άλλο ένα σύνολο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ το σακάκι με το ροζ πουκάμισο, το οποίο το φορώ στην καθημερινή μου και πρωινή μου δουλειά, η οποία είναι γραμματέας γραφείο. Γραμματέα δημοσιογράφο πρώτη φορά βλέπω. Πολύ ωραίο το σακάκι σου για το γραφείο, νομίζω ότι είναι κάτι που θα τέριαζε για τη δουλειά σου. Λοιπόν, αυτό το πουκάμισο έχει κάποια μοτίβα από ό,τι μπορείτε να διακρίνετε, έχει λεπτές ροζ και άσπρες γραμμές και νομίζω ότι αναδεικνύεται ευχάριστα με αυτό το μπλε σακάκι. Το σακάκι μου αρέσει πολύ, μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσει η γραμμή του. Τώρα για το μπουκάμισο από μέσα, ναι. Είναι ένα απλό ροζ μπουκαμισάκι, θα προτιμούσα να είναι λίγο παραπάνω ροζ ή εντελώς άσπρο. Αλλά είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Α, super super chic. Τέλεια ένταση στους ώμους, πολύ ωραίο μήκος, πολύ chic. Μ' αρέσει έτσι όπως δίνεσαι, μπράβο σου Ελένη. Για να δούμε τα παπούτσια σου. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στα παπούτσια. Η αλήθεια είναι ότι ξοδεύω αρκετά χρήματα σε παπούτσια για το λόγο ότι θέλω το παπούτσι να είναι καλό και άνετο. Οπότε, επειδή στην καθημερινότητά μου περπατάω αρκετά, προτιμώ να κάνω μία επένδυση σε παπούτσια. Oh. Θα σας δείξω τώρα μερικά ζευγάρια. Για να δούμε τις επενδύσεις. Αυτά εδώ λοιπόν, τα Best πλατφόρμα μποτάκι, είναι πάρα πολύ βολικά. Με συνοδεύουν στις πρωινές ή και απογευματινές μου βόλτες. Και στη δουλειά αρκετές φορές. Αυτή είναι η επένδυση. Στην καθημερινότητά μου φοράω παπούτσια με ύψος, διότι όλοι θέλουμε μερικούς πόντους παραπάνω. Κι εγώ θέλω. Προτιμώ τα παπούτσια που έχουν πλατφόρμα, διότι είναι πάρα πολύ άνετα στο περπάτημα. Τι έχεις πάθει, Ελενάκη μου, με το ύψος σου? Μια χαρά! Κοπέλα είσαι. Α. Ωραίο το χρώμα του, αλλά θα το προτιμούσα σε μπότα, σε κάτι άλλο. Αυτό το κόψιμο δεν μου αρέσει καθόλου. Νομίζω ότι δεν θα κολακεύει καθόλου τα πόδια σου. Δεν τα λες και επένδυση, βέβαια, αυτά τα μποτάκια. Είναι απλά σουέντ. Πλατφόρμες οι οποίες δεν προκύπτουν πλέον ως στάση της μόδας, δεν είναι μοντέρνο αυτό το παπούτσι και δεν μου αρέσει και ιδιαίτερα και το χρώμα. Είπα κι εγώ, ήρθαν επιτέλους οι επενδύσεις. Ένα ακόμα ζευγάρι παπούτσια είναι αυτά τα ποτάκια, είναι δερμάτινα, είναι επίσης πάρα πολύ άνετα στο περπάτημα. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, έχουν χαμηλό τακούνι. Oh. Με εξυπηρετούν αρκετές φορές όταν έχω πάρα πολύ ποδαρόδρομο. Forest Gump. Είναι πάρα πολύ άνετα στο περπάτημα, ακόμα και για αρκετές ώρες. Τα επιλέγω κυρίως για πρωινές εμφανίσεις, εάν τα πόδια μου είναι κουρασμένα από το βράδυ, αν έχω περπατήσει αρκετά. Ελένη Walker. Αν το προηγούμενο βράδυ έχω φορέσει ψηλοτάπουνα και θέλω το επόμενο πρωί τα πόδια μου να είναι πιο άνετα, επιλέγω αυτά τα ποτάκια.
Ναι, φαίνεται ότι είναι άνετο, έχει και χαμηλό τακούνι. Όμως, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει η υφή του. Γενικά τα δερμάτινα δεν τα προτιμώ πάνω μου. Είναι πολύ ωραίο παπουτσάκι, ένα μαύρο απλό ποτάκι με λίγο τακούνι. Νομίζω ότι όλες έχουμε τέτοιο ζευγάρι. Μπορούμε να το βάλουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και στον ύπνο. Απλό, κλασικό τύπου ποτάκι υπασίας. Με πολύ ωραίο δέρμα μαλακό. Μ' αρέσει που είναι στρογγυλό μπροστά και μ' αρέσει και το τακούνι του που είναι πρωινό και χαμηλό. Μια χαρά. Τι έχουμε εδώ? Και το τελευταίο ζευγάρι που θα σας δείξω είναι ένα παπούτσι, όπως θα έλεγα. Αυτό δεν είναι παπούτσι, είναι παντόφλα. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι παπούτσι, όπως παντόφλα. Είναι ένα ζεστό παπούτσι που να το βάλεις στα χιόνια και να μην καταλάβεις τίποτα. Να είσαι άνετη. Μπορείς να το φοράς ατελείωτες ώρες. Ένα με το πόδι. Και να μην κουράζονται, να μην μπρίζονται τα πόδια σου καθόλου. Έχει αυτή τη μικρή πλατφόρμα, όπως μπορείτε να δείτε. Μέσα έχουν γούνα. Οπότε αυτό κρατά και τις κρύες μέρες του χειμώνα αλλά και τις βροχερές νύχτες. Έχει την ιδιότητα να κρατά πάρα πολύ ζεστό το πόδι, οπότε να μην έχεις καθόλου άγχος από θέμα κρύου. Δεν με τρελαίνει η πλατφόρμα σε αυτό το παπούτσι. Το παπούτσι από μόνο του το μαύρο είναι εντάξει, απλά η πλατφόρμα θα προτιμούσα να ήταν μαύρη. Να ήταν όλο ένα ενιαίο μαύρο. Μάλιστα. Όταν μου είπε ότι κάνει επένδυση στα παπούτσια, λέω και εγώ θα δω υπέροχα ψιλοτάκουνα, ιδιαίτερα παπούτσια με δέρματα, υφές, μεταλλικές λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι. Και ξαφνικά μου δίνει κάτι καθημερινά ποτάκια που σου είναι άνετα για το περπάτημα. Τώρα, όσον αφορά αυτό το ποτάκι, για το βουνό, για το χιόνι, για τα ψώνια, τα πρωινά στο σούπερ μάρκετ, τις τράπεζες, μια χαρά, άνετα. Οι τσάντες πήραν τη θέση της τηλεόρασης, βλέπω. Τώρα θα σας δείξω μερικές από τις τσάντες μου. Ακούω. Μία μεγάλη τσάντα λοιπόν, ο συνήθως μου αρέσουν μεγάλες τσάντες διότι βάζω αρκετά πράγματα μέσα για να μην πω τα πάντα. Προτιμώ στην καθημερινότητά μου να έχω αρκετά μεγάλη τσάντα διότι τη χρειάζομαι τουλάχιστον από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Οπότε επειδή βρίσκομαι εκτός σπιτιού, ναι, έχει σχεδόν όλα μου τα πράγματα. Ωστόσο, έχει χρυσές λεπτομέρειες. Το χρυσό παίζει πάρα πολύ φέτος στη μόδα. Αλήθεια. Μου αρέσει αρκετά και έχει και ένα μεγάλο. Τι μεγάλο? Φερμουάρ χρυσό, όπου αντιστοιχεί σε μια μεγάλη θήκη για να αποθηκεύω τα πράγματά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η τσάντα. Τι αρέσει? Μ' αρέσουν οι χρυσές λεπτομέρειες καθώς και το χρώμα της. Όπως και εσύ, έτσι και εγώ, βάζω τα πάντα μέσα στη τσάντα μου και συμφωνώ απόλυτα στο να έχεις μια μεγάλη τσάντα στην καθημερινότητά σου. Η συγκεκριμένη μου αρέσει, έχει ένα ωραίο απλό χρωματάκι και είναι πολύ ωραία και βολική. Είναι oversized tote bag, πρωινή, τα χωράει όλα. Έχει και μια 70's διάθεση, μου αρέσει πάρα πολύ, μπράβο. Επόμενη τσάντα λοιπόν είναι αυτή εδώ η μικρή, μάλλον μεσαίου μεγέθους τσαντούλα. Είναι σε έντονο κόκκινο, σε λουστρίνι, έχει κάποιες ασημένιες λεπτομέρειες και μπορώ να πω ότι είναι δώρο από αγαπημένο μου πρόσωπο. Όπα, από αγαπημένο πρόσωπο και κόκκινη. Ποιος Βαλεντίνος είναι άραγε? Ο DJ. Η τσάντα είναι από μόνη της εντυπωσιακή, οπότε αναδεικνύει τα μαύρα ή τα σκούρα σύνολα που επιλέγω όταν βγαίνω έξω και την κρατώ συνήθως για ένα χαλαρό κρασί με τις φίλες μου ή σε κάποιο θέατρο. Η κόκκινη τσάντα πρέπει να υπάρχει σίγουρα. Δεν μου αρέσει όμως πολύ η ασημή λεπτομέρεια που έχει. Που την είδε. Αλλά εφόσον είναι από αγαπημένο σου πρόσωπο, να συνεχίζεις να τη φοράς. Ωραίο το χρώμα, έντονο κόκκινο, αλλά αυτό το βαλιτσάκι τύπου του Sport Billy. Σε αυτό το χρώμα κάνει λίγο παιδικό. Επόμενη τσάντα, αυτή η μπλε πράσινη με μπες λεπτομέρειες. Νομίζω ότι είναι ένας ευκολοφόρητος συνδυασμός, κυρίως για τις πρωινές αλλά και απογευματινές συναντήσεις, αλλά και πρωινές μου δουλειές. Χωράει αρκετά πράγματα μέσα, είναι πάρα πολύ βολική και ταιριάζει σχεδόν με όλα τα σύνολα. Δείχνει ένα χρώμα χωρίς να έχει κάποιο έντονο χρώμα. Κοίταξε, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η τσάντα προσωπικά. Δεν τη βρίσκω αρκετά νεανική για σένα. Είναι για πιο μεγάλες ηλικίες. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε καθόλου στις τσάντες. Αλλού. Δεν μπορώ να βλέπω αυτή η τσάντα, αλήθεια. Θέλω απλά να χαθεί. Δεν μπορώ να την κοιτάω. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Μου κάνει λίγο βαλιτσάκι γυμναστηρίου, αλλά σε πιο μικρό. Θέλει να είναι και λουσάτο, αλλά δεν θέλει κιόλας. Έχω μπλεχτεί. Άρα δεν μου αρέσει κιόλας. Διότι με μπερδεύει, δεν μου αρέσει. Το σεντούκι των πειρατών, ναι. Τα αξεσουάρ μου αρέσουν αρκετά. Τα προτιμώ κυρίως σε βραδινές εμφανίσεις, πιο πολύ για να δίνουν μία λάμψη στο σύνολο. Πάμε να σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα μου. Να μας πεις σε ποιο ναυάγιο τα βρήκες. Αυτό εδώ το μακρύ κολιέ έχει συναισθηματική αξία διότι το είχα πάρει από ένα μακρινό υπερατλαντικό ταξίδι Τιτανικό. Όταν ήμουν αρκετά χρόνια πιο μικρή τέλος πάντων. Πάω στο Ελένη μου, όποτε το πήρες μια χαρά είναι να το απολαύσεις.
Δεν είναι μία λάμψη σε ένα βραδινό σύνολο, αλλά μπορεί να φορεθεί ακόμα και το πρωί. Με έπεισες. Αποτελείται από μία σημαίνια λυσίδα με πάρα πολλές χάντρες ή μπύλιες, όπως θέλετε πέστε το, με διάφορα χρώματα. Γκαζές. Δεν το θεωρώ και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι αρκετά μακρύ και επειδή φοράς πολύ σκούρα ρούχα, δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο και οι μαύρες μπύλιες, η αλυσίδα, μου αρέσει που είναι μακρύ τύπου ροζάριο. Είναι ωραίο. Ένα άλλο αξεσουάρ το οποίο αγαπώ πάρα πολύ, ναι, είναι αυτό εδώ το κολιέ. Τι είναι αυτό? Έχει αρκετές χάντρες, έχει ύφασμα, είναι μια κορδέλα η οποία δένει στο λαιμό. Βοηθά πάρα πολύ να δίνει λάμψη και ένταση σε ρούχα τα οποία έχουν κάποιο μονότονο χρώμα. Μου αρέσει αρκετά το boho στυλ, κυρίως το επιλέγω όμως για το καλοκαίρι. Για το χειμώνα το επιλέγω το συγκεκριμένο αξεσουάρ απλά για να δίνει έμφαση και ένταση στο ντύσιμο. Θα έλεγα ότι αυτό είναι περισσότερο χειμωνιάτικο κόσμημα, όχι τόσο για το καλοκαίρι, είναι βαρύ. Αυτό το κόλλι άμα το έβαζε στη μέση θα μου θύμιζες χορεύτρια Oriental. Φατμέ! Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, αλλά μ' αρέσει εσένα, εντάξει. Είναι υπερβολικό και με όλα τα χρώματα και την κορδέλα πίσω κάνει πολύ tribal, ethnic, που είναι ok, αλλά είσαι και μελαχρινή. Έχεις αυτό το πολύ έντονο μαλλί και πάει πολύ καλοκαίρι μετά. Ένα από τα αγαπημένα μου αξεσουάρ ακόμα είναι τα δερμάτινα αυτά σκουλαρίκια που βλέπετε σε καφέ ταμπά αποχρώσεις, το οποίο είναι ένα λουδάκι. Ένα! Δύο λουδάκια με μία χαντρούλα στη μέση. Αναδεικνύονται πάρα πολύ όταν έχω τα μαλλιά μου ψηλά πιασμένα ή μισά-μισά και δίνουν μία άλλη εμφάνιση στο όλο στυλ. Είναι απλά σκουλαρικάκια, δεν θα τα επέλεγα εγώ γιατί δεν είναι το στυλ μου, αλλά προφανώς έχουμε διαφορετικό στυλ. Τα πάμε. Εσένα μας αρέσουν, καλά κάνεις και μαζεύεις τα μαλλιά σου πάνω για να φαίνονται. Δεν ξέρω κατά πόσο σου πηγαίνει σαν χρώμα αυτό το καφέ. Νομίζω πάει πιο πολύ σε καστανές, ξανθές. Θα μου άρεσε σίγουρα περισσότερο αν το είχε σε άλλο χρώμα. Ολόσωστα φλωράλ σκουλαρίκια, με αυτό το ωραίο το ταμπάτο δέρμα και το χρυσό το μπιλάκι μέσα που είναι και χειμωνιάτικα, είναι και φλωράλ, είναι και πάρα πολύ cool γιατί είναι δέρμα, τώρα μάλιστα. Καθρέφτη καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ομορφότερη υποψήφια shopping star? Τώρα θα σας δείξω ένα απογευματινό μακιγιάζ, ένα καθημερινό απογευματινό όταν να πηγαίνω για καφέ με τις φίλες μου. Αρχικά βάζω μία ενυδατική με χρώμα ή ένα ελαφρύ make-up. Ταμποναριστά με το σφουγγαράκι, το απλώνω ομοιόμορφα και μετά ταμπονάρω στο τέλος για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Ταμπονάρι. Με μία πούδρα για να φύγει η γυαλάδα και να μείνει ομοιόμορφο το μακιγιάζ όσες περισσότερες ώρες μπορεί. Συμφωνώ που έβαλες και την πούδρα γιατί πραγματικά το πρόσωπό σου είχε ένα oily look. Στη συνέχεια βάζω ένα eyeliner για να τονίσω τα μάτια. Έτσι πας για καφέ. Βάζω λίγο ρουζ στα μήλα αλλά και στο καπάκι του κινητού βλεφάρου. Ναι. Δεν καταλαβαίνω το ρουζ που βάζεις πάνω από τα μάτια, είναι σαν σκιά, δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό. Και ολοκληρώνω με τη μάσκαρα. Ολοκληρώσαμε. Τέλος βάζω ένα ελαφρύ κραγιόν σε υγιεινούς ροζ καφέ τόνους. Κρατάει χαμηλούς τόνους η δημοσιογράφος. Έτοιμη! Ολοκλήρωσα το απογευματινό μου μακιγιάζ, μία πολύ safe επιλογή για να πάω για καφέ με τις φίλες μου. Ωραιότατη! Έχεις πολύ όμορφη και ελαστική επιδερμίδα, ωραία τονισμένα τα μήλα, μου αρέσει το κραγιόν σου, πολύ ωραίο και το μάτι, βασικά πολύ ωραία δουλειά στο μάτι, μια χαρά, τέλεια. Τα μαλλιά μου είναι στη φυσική καστανή τους απόχρωση, το μήκος είναι λίγο πιο κάτω από τους ώμους. Βέβαια τα μαλλιά μου είναι κατσαρά, οπότε στην καθημερινότητά μου τα έχω μονίμως κάτω. Θα σου πρότεινα να κάνεις ένα φιλαριστό. Γιατί πιστεύω θα ταιριάζει πάρα πολύ στο πρόσωπό σου. Τώρα θα σας δείξω ένα χαλαρό πιάσιμο που κάνω στα μαλλιά μου όταν θέλω να πάω για ένα καφέ ή για ένα σινεμά. Δείξε μας λοιπόν. Παίρνω μία τουφίτσα δεξιά και μία αριστερά και κάνω ένα ελαφρύ πιάσιμο πίσω με ένα κλαμεράκι. Επιστήμη. Για σινεμά καλό είναι. Το συγκεκριμένο πιασηματάκι που έχεις κάνει είναι μόνο για το γυμναστήριο και το πρωί να πας για τα ψώνια σου. Όχι σινεμά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο πιο περιποιημένο, ειδικά απόγευμα ή για καφέ. Μπορείς να κάνεις σίγουρα κάτι διαφορετικό. Αρκετά με τα σχόλια. Ώρα να δούμε τα σύνολα της Ελένης. Αυτό τι είναι, Ελένη μου? Πρωινή επιλογή ντυσίματος. Επιλέγω πάντα να φοράω ένα τζιν παντελόνι, διότι είναι πιο άνετο στις πρωινές μου μετακινήσεις, αλλά και για τη δουλειά στο γραφείο. Ως γραμματέας. Ένα μπουφάν blue black. Ήρθος τόλος. Μία χαλαρή μαύρη μπλούσα, ρηχτή θα έλεγα. Ναι. Και ένα φουλάρι, το οποίο το έχω ως αξεσουάρ στο λαιμό.
Επίσης μια μαύρη μεγάλη τσάντα για να χωράει όλα τα πράγματα μέσα. Από παπούτσια. Από παπούτσια μια καθημερινή πλατφόρμα χειμωνιάτικη, διότι όλοι χρειαζόμαστε λίγο ύψος παραπάνω. Μίλα για σένα. Και με βοηθά στην καθημερινότητά μου. Πάρα πολύ ωραίο μπουφάν, γυαλιστερό, μπλε καπιτονέ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο το τζιν σου, είναι πολύ παλιό το παπούτσι, δεν σου πηγαίνει η πλατφόρμα και δεν είναι και καθόλου μοντέρν. Σε αυτό το εξαίσιο πρωινό σύνολο ναι. Σου βάζω 5 με όλη μου την καρδιά και αγάπη, γιατί απλά δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα άρχισαν τα πεντάρια από τώρα δεν σε βλέπω καλά. Λούκ για απογευματινό καφέ ή για κάποιο απογευματινό σινεμά. Τι ώρα πας σινεμά? Στα παιδικά. Ξεκινάμε με τα παπούτσια, το οποίο είναι ένα μποτίνι με λίγο τακουνάκι παραπάνω. Συνεχίζουμε με ένα παντελονοκολάν σε μαύρο χρώμα. Ωραία. Από πάνω φοράω ένα λαδί πουκάμισο και συνεχίζω με το τζάκετ, το οποίο είναι μαύρο δερμάτινο και έχει μία τσαχπινιά με βολάν. Τα μποτάκια σου πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τόσο στενό παντελόνι κολάν δεν το προτείνω. Είναι παλιωμοδίτικο και ξέρεις κάτι, δεν πηγαίνει σε καμιά σχεδόν γυναίκα. Μ' αρέσει το λαδί πουκάμισο από μέσα, όπως και το σακάκι. Το πόσο τέλεια τα έχει συνδυάσει δεν λέγεται. Ζωγράφιστο. Είσαι ό,τι πρέπει για τις απογευματινές σου βόλτες. Και τώρα ένα σύνολο που θα φορεθεί πολύ στο σαλόνι της Ελένης. Και καρφίτσα βλέπω. Βραδινό σύνολο για μια βραδιά στο θέατρο. Αποτελείται από μπορντό γόβε, ένα δαντελένιο φόρεμα σχεδόν σε στενή γραμμή και ένα πράσινο παλτουδάκι. Συμπληρώνω το σύνολό μου με ένα κλατς και με πέρλες στα αυτιά. Πάρα πολύ ωραίο δαντελένιο φόρεμα, μου αρέσει το μανικάκι, μου αρέσει το μήκος, σου πηγαίνει πάρα πολύ η γραμμή του. Τέλειο το τσαντάκι, ωραία τα κοσμήματα, όπως και το παλτό. Πάρα πολύ σκούρο το σύνολό σου, η αλήθεια είναι. Δεν μου αρέσει το μαύρο το τσαντάκι που έχει συνδυάσει από κάτω την μπορντό, τη γόβα και πράσινο από πάνω στο παλτό σου. Δεν με τρελαίνει τόσο πολύ. Ώρα να πέσουν πάνω τη σαν τα κοράκια γιατί είπανε σπέκτριες. Εγώ ξετρελάθηκα πάρα πολύ με το κολλιέ το χοντρό, με το μπλε το λουράκι που είχε, με τα πολλά τα στρας πάνω. Σας άρεσε? Έτσι και έτσι. Όχι ιδιαίτερα. Εμένα πάλι από αξεσουάρ μου άρεσαν αυτά τα σκουλαρίκια. Ήταν ιδιαίτερα επειδή είχε τη δερμάτινη ύφη. Τα λουλουδάκια δεν με τρελά, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι πολύ το στυλ μου. Ταιριάζεται. Αλλά αυτό που μου άρεσε ήταν το κόκκινο το σακάκι. Το έντονο κόκκινο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και από το έντονο κόκκινο πάμε σε έντονες συγκινήσεις με το μαγικό βανάκι του Shopping Star και τον οδηγό Πόθο που θα μεταφέρει την Ελένη σε περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω σε ποια περιοχή θα ψωνίσω. Αλάσκα, Σιβηρία, Σαχάρα. Ποια είναι? Ουάου! Λογοτέχνης. Καλυθέα. Τόσο πιο ωραία. Έχω πάει ελάχιστες φορές, όχι τόσο πολύ για ψώνια, όσο για βόλτα. Ωστόσο πιστεύω ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να κάνω τις πιο όμορφες επιλογές. Ελένη, τον παγιόκο θα σου φτάσει? Θεωρώ ότι τα χρήματα θα μου φτάσουν. Σίγουρα θέλω λίγο παραπάνω χρόνο. Αρκετό παραπάνω, ελπίζω να είμαι και τυχερή στο φάκελο και να διαλέξω το φάκελο που θα μου δίνει χρόνο. Δες όμως, φτάσαμε Καλυθέα. Έφτασα στην εξωτική Καλυθέα. Τρέχω να προλάβω τα ψώνια μου. Η 33χρονη anchor woman Παύλα Γραμματέας από τη Χαλκίδα ξεκινά το σαφάρι του shopping στην Καλυθέα, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για ένα σύνολο με τίτλο «Ακαταμάχητη του Αγίου Βαλεντίνου». Μετά θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Χρόνια πολλά είπαμε. Αγάπες. Καλημέρα σας. Ψάχνω ένα ντύσιμο ρομαντική και καταμάχητη με το τέρι μου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Για δείπνο. Πολύ ωραία. Σε φούστα θα ήθελε, σε φορεματάκι. Φούστα. Κόλαση να είναι, κόλαση. Να πέσει κάτω ο Βαλεντίνος, να του παίρνουν την πίεση. Έχουμε κάτι σε τούτου φούστα. Έχω σε πλισέ που είναι πολύ ωραία. Πλισέ τούτου, τι τούτου πλισέ? Σε κόκκινο και σε μαύρο. Σε κόκκινο και σε μαύρο, ναι. Άλλη. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά εγώ, ναι, τα αφήνω όλα εδώ. Κάνε παιχνίδι, ελεύθερα. Γίνα και απ' την άλλη. Βλέπεις κάτι ρομαντικό και ακαταμάχητο? Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και βγαίνει και με τέτοιο γούστο.
Όχι με τέτοιο γούστο. Ας δοκιμάσω. Πάρε κάτι. One size. One size. Fits all. Ή σχεδόν all. Όχι, εσόρουχα. Την πλησέ τη φούστα. Βεβαίως. Έτσι, πατήσω. Θες να το ταιριάξουμε με ένα λιντζερί. Μπράβο. Σας πρόλαβε. Σε αυτό το λιντζερί. Λευκό. Και αυτό το λιντζερί. Λαμπρά. Αυτά. Ένα τέτοιο φορεματάκι θα ήθελες. Όχι. Όχι. Είμαι οκ. Okay. Ρίχνει και μια μάτια καθώς μπαίνει. Μαύρη του Αγίου Βαλεντίνου. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το φόρεμα. Νομίζω ότι στο πάνω μέρος μου είναι λίγο στενό. Δεν ξέρω, δεν μου κάθεται και τόσο καλά στο στήθος. Δίκιο έχεις. Η φούστα βέβαια μου αρέσει αρκετά. Το κάτω μέρος, η φούστα του που είναι και τούλινη. Νομίζω ότι έχει ένα ρομαντικό στυλ. Είναι ένα ωραίο φορεματάκι. Απλά θα προτιμούσα να διαλέγεις κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Γιατί θα πας για ένα πολύ ωραίο δίπλα με τον Βαλεντίνο σου και είναι κρίμα να ντυθείς τόσο απλά. Δεν θεωρώ ότι αυτό το ρούχο σου κάνει καλό. Θεωρώ ότι σε παραμορφώνει χωρίς λόγο γιατί έχει μια πολύ ωραία σιλουέτα. Πάμε για άλλο. Κόκκινο γουνάκι. Δώσε πόνο. You are beautiful. I love you. Μου αρέσει αυτή η διχρωμία που κάνει. Θεωρώ ότι ταιριάζει και στο θέμα. Εκπνέει έναν ρομαντισμό. Πιστεύω ότι θα αρέσει και στα κορίτσια. Ο συνδυασμός κόκκινο-μαύρο για τον Άγιο Βαλεντίνο είναι πια πολυφορεμένος. Δεν ταιριάζει το κόκκινο γουνάκι από πάνω, παρόλο που σου πάει αυτό το χρώμα. Και όσο και πιο φωτεινό είναι το κόκκινο, τόσο παραπάνω θα σου πηγαίνει, γιατί είσαι μελαχρινή. Γενικά αυτό το σετάρισμα που βλέπω, μακριά. Έγινες ρομαντική. Βλέπω λιντζερί. Α, η φούστα έχει ένα εξαιρετικό κόκκινο χρώμα. Ναι. Είναι πλισέ, είναι και της μόδας. Το χρυσό νομίζω παραπέμπει σε ρομαντισμό. Τόσο αισθησιακό δεν νομίζω ότι μπορώ να το πετύχω, αλλά για το ρομαντικό θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Να και η καριμπράτσο για άλλη μια φορά. Όλο αυτό το στυλ με την πλισέ φούστα που στενεύει στη μέση και το καμισόλ το έχουμε δει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ως έμπνευση από το Sex and the City και θεωρώ ότι ίσως και αυτή τη στιγμή να σταματήσει. Στο Βαλεντίνο μου σίγουρα θα αρέσει το χρώμα της φούστας. Ίσως θα την ήθελε πιο κοντή. Μερακλής. Αλλά δεν πειράζει και αυτό είναι ένα στυλ. Εμένα μου αρέσει πάντως. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λιντζερί μπλουζάκι. Όμως για τη φούστα θα ήθελα να ήταν λίγο πιο μακριά. Μην φτάνει μέχρι τη γάμπα. Θέλω μέχρι τη φτέρνα να ήταν. Ξόφτερνο. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό. Πραγματικά είναι σαν τζάμα βγάλτο. Ούτε το χρώμα σε φωτίζει γιατί είναι λευκή επιδερμίδα σου. Οπότε νομίζω ότι δεν σου ταιριάζει. Με πόνο το λέει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν θα το δοκιμάσω. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια. Λάκων. Πάμε στο δεύτερο μαγαζί. 2 ώρες και 7 λεπτά για τη χαμογελαστή Χαλκιδέα που αναζητά το σύνολο το οποίο θα κάνει το Βαλεντίνο της να τη βρει ακαταμάχητη αλλά παράλληλα και ρομαντική. Εδώ είμαστε, το δεύτερο μαγαζί με ρούχα στην Καλυθέα. Γεια σας! Ψάχνω ένα ρομαντικό και ακαταμάχητο ντύσιμο για το δείπνο με τον καλό μου του Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία. Όλες λένε για τον καλό μου και μετά υποστηρίζουν ότι τους αρέσουν τα κακά παιδιά. Και ρομαντικό και ακαταμάχητο. Γιατί σε αυτό. Ρομαντικό δεν είναι, αλλά ακαταμάχητο είναι. Ακαταμάχητο είναι σίγουρα. Ναι. Αλίμονο. Στο νούμερό μου θα έχει. Έχει, έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι άλλα? Και αυτό θα ήθελα να δω με το μισοφόρι. Αχ, παλιομισοφόρια, τι τραβάνια σας τα αγόρια. Σιγά, παιδί μου, θα το κατσιάσεις. Πάω να δοκιμάσω αυτά και βλέπω στην πορεία. Ποια πορεία? Πάλι είναι κλειστό το κέντρο. Πάει βραδιά. Χάλασε. Α, αυτό είναι ωραίο. Τα μοβ μπορντό λουλούδια το κάνουν πολύ ρομαντικό. Είναι ακαταμάχητο, θεωρώ το μέσα. Το απ' έξω είναι ρομαντικό. Έχει ένα κήπο πάνω του. Κήπο δεν με πειράζει να έχει. Μπαξέ. Αν δεν είναι πολύ έντονος. Και εγώ δεν το βλέπω ότι είναι πολύ έντονος ο κήπος. Ο κήπος είναι ανθυρός. Ελένη μου, ακαταμάχητο μεν, αλλά νομίζω ότι στο σώμα σου δεν ταιριάζει καθόλου. Παρόλο που μου αρέσει μπροστά που είναι ανοιχτό. Δεν θα μου άρεσε να σε δω στο δείπνο με το Βαλεντίνο σου με αυτό. Μου αρέσει που η ζώνη τονίζει τη μέση μου. Νομίζω ότι με κολακεύει αρκετά αυτό. Κάνει και τη διαφάνεια, είναι και λίγο σεξι.
Με το κατάλληλο παπούτσι πιστεύω ότι θα αναδειχτεί το φόρεμα εξαιρετικά. Γενικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα σεμιζιέ. Αυτό δεν με ενθουσιάζει, ίσως είναι πάρα πολύ σκούρο και έχει σε σκούρα μαύρα μαλλιά. Δεν μ' αρέσει πάνω, θα προτιμούσα κάτι λίγο πιο φωτεινό. Να δω και κάτι για από πάνω. Ελεύθερα. Πού πας. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πανεφοράκι, βελουτέ βραδινό. Πολύ ωραίο βελουτέ. Το θέλουτε. Θα δοκιμάσω τελικά αυτό εδώ. Okay. Λαμπερό. Είναι σίγουρα για Αγίου Βαλεντίνου. Και θα δοκιμάσω και αυτό. Ωραία. Να σου δώσω και ένα γουνάκι. Να δεις μαζί. Και ένα γουνάκι. Ναι. Τι ψυχή έχει ένα γουνάκι. Πάρ' το κι αυτό. Κοίτα εδώ κουβάλιμα. Μετακόμιση. Έλα, πες. Του ταιριάζει, είναι μαλακό το ύφασμα. Μου αρέσει. Αυτό που με χαλάει είναι ότι είναι πιο μακρύ το φόρεμα από το παλτό. Δεν με συνοχλεί που είναι πιο μακρύ το φόρεμα, δεν υπάρχει θέμα. Πάντα θα είναι κάποια ρούχα πιο μακριά από τα παλτό. Έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ με το φόρεμα, γιατί το μήκος είναι όντως λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να είναι ή πιο μακρύ ή πολύ πιο κοντό. Προτιμώ το δεύτερο. Α, πολύ ωραίο αυτό το φόρεμα. Κάνει και τις γυαλάδες του με τις παγιέτες. Εντάξει, τώρα είμαι... Μην το πεις! Πάλι total black, κάνει και το μπούστο από μέσα, γυαλίζει. Αφήνει βέβαια πράγματα στη φαντασία. Μ' αρέσει σαν φόρεμα. Μ' αρέσει που κάνει και αυτό το τρίγωνο... Το μερμούδο. ...από κάτω. Ναι. Απλά επειδή είναι παγιέτα, δεν το θεωρώ για το θέμα. Μου βγάζει πιο πολύ πρωταχρονιάτικο ρεβεγιόν. Είναι και βελούδο, είναι πολύ μαλακό το ύφασμα, αγκαλιάζει το σώμα. Σταμάτα. Μου αρέσει αρκετά. Ρομαντικό δεν το βρίσκω όμως, το βρίσκω όμως ακαταμάχητο. Εδώ στο ντεκολτέ δεν μου αρέσει, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει. Επίσης θα ήθελα να είναι λίγο πιο κολτό κάτω στην άκρη. Αλλά κατά άλλα η μαύρη παγιέτα είναι πολύ ωραία. Γενικά έχει ένα πολύ ωραίο αυστηρό πατρόν. Θα βάζα λοιπόν μια ζώμη να το σφίξω, ένα λεπτό μαύρο καλσόν και ίσως λειτουργούσε. Βέβαια, το βρίσκω λίγο λουσάτο για ρομαντικό δείπνο του Βαλεντίνου. Το γδάρα με το ζώο. Wow. Δηλαδή. Ας ξεκινήσω από το πανοφόρι, το φτερωτό. Την καραμπίνα. Ασπρόμαυρο, εντάξει, είναι safe επιλογή. Συνδυαστικά τώρα με το κόκκινο φόρεμα δεν θεωρώ ότι ταιριάζει. Το πανοφόρι αυτό σίγουρα δεν ταιριάζει. Είναι για τζινάκι, για να βγεις να πας για ένα φαγητό, ένα καφέ, αλλά σε απλή περίσταση. Ωραία γούνα. Γκρι και άσπρη, με πολύ ωραίο πατρόν. Αλλά όχι για αυτό το ρούχο, όχι. Για να δω το φόρεμα. Για να δούμε. Τελεία και παύλα, Ελένη, είσαι κόκκινη. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον. Κόκκινο βελούδο, τι καλύτερο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορώ να σκεφτώ μερικά άλλα. Έχει πολύ ωραίο σκίσιμο, το οποίο δεν είναι ρομαντικό. Τι είναι? Αλλά αισθησιακό. Oh. Μ' αρέσει το κόκκινο πάνω και μου αρέσει σε αυτή τη μορφή του. Θα μου βάλεις και μια ωραία μαύρη ζώνη, θα μου βάλεις ένα ωραίο μαύρο λεπτό καλσόν, θα μου βάλεις και ένα hot πέδιλο μαύρο και είσαι έτοιμη. Ελένη μου, δεν θέλω να δω με τίποτα αυτό το πανοφόρι πάνω σου. Κάτω της. Το κόκκινο βελούδο είναι ένα all time classic φόρεμα. Αυτό γιατί το φέρνεις πίσω. Αυτό εδώ θα σας το αφήσω γιατί δεν μου έκανε. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν φύγεις όμως, κάτι έχω για σένα, ναι. Τι έχετε για μένα. Γρήγορα, γρήγορα. Ω, το τσίπησε. Όχι, φάκελοι. Για πες. Μείον 9 λεπτά. Ό,τι φοβόμουν. Μετά το χθεσινό αγάπη μου, κλείνεις ότι επέλεξε το αριστερό και είχα μείον 8 λεπτά. Έκανες το ίδιο. Καλά να πάθεις. Γλυκιά σαν αγκώνιο. Πόσο χρόνο έχω τώρα? 1 ώρα και 29 λεπτά. Το επεξεργάζεται. Τρέχω να προλάβω. Όρμα, Ελένη! Σαν αγχώθηκε η 33χρονη δημοσιογράφος που σήμερα στην Καλλιθέα δεν κυνηγά την είδηση, αλλά το ιδανικό σύνολο για τη σημαντικότερη γιορτή του χρόνου για τις γυναίκες, του Αγίου Βαλεντίνου. Αν και εγώ γιορτάζω του Ακύλα και της Πρισκύλης. Είναι η δική μας άγη του έρωτα. Δεν είναι όμως ώρα να επισκεφτούμε το τρίτο μαγαζί, να μάθουν και εκεί ότι ψάχνουμε σύνολο για την ρομαντική αυτή βραδιά. Γεια σας! Καλημέρα! Θέλω πάρα πολύ γρήγορα ένα ρομαντικό και ακαταμάχητο ντύσιμο για τη νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου, για δείπνο με τον σύντροφό μου. Ωραία, τέλεια. Κάτι σε φόρεμα... Σε φόρεμα ή φούστα. Ωραία, τέλεια. Πού πάμε πίσω. Μαύρο, κόκκινο, άσπρο έχω στο μυαλό μου. Θα μ' άρεσε να δω και δαντέλα. Ωραία, έχω φούστα, δαντέλα.
Θα μου άρεσε και αυτού του τύπου. Τουτού. Που είναι ψηλό μεσί τουτού που είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πιο κοντή. Όπα. Έχω αυτή σε πιο κοντή. Εδώ. Σ' αρέσει. Ναι. Και μετά δεν είναι τουτού, είναι σε ίσια γραμμή που είναι πολύ ωραία σε φούστα. Επίσης μετά έχω... Για σε τέτοιο ύφασμα θα μου άρεσε. Κόκκινη. Κόκκινη. Θα ήθελα να δω το μπλουζάκι, να το συνδυάσω, που να πάει κάπως έτσι. Ωραία. Σε άσπρο σίγουρα και σε κόκκινο θα ήθελα. Ωραία, λοιπόν, άσπρο. Ένα έχω αυτό που το έχω και σε κόκκινο επίσης, που κατεβαίνουν και τα ομάκια. Τα πια. Κόκκινο και άσπρο έχει και αυτό, που θα μπει μέσα από τη φούστα. Αυτό πιο ενδιαφέρον. Το άσπρο του είναι αυτό. Ναι. Ωραία. Κάτι σε μπούστο αν θέλατε. Ωραία. Άσπρο και μαύρο. Πάω κλεισέ. Άσπρο και μαύρο. Να το μαύρο. Να πάρω και ένα μαύρο. Άλλο τι έχουμε. Πολύ είναι ωραίο αυτό. Κάνει και για δείπνο. Για τον Άγιο Βαλεντίνο. Για τον Άγιο Βαλεντίνο για δείπνο. Ας το δοκιμάσω. Είναι το νούμερό μου. Ναι, είναι το νούμερό σας αυτό, οπότε το βάζετε. Περάστε μπροστά. Για πάμε. Ναι. Αριστερά από εδώ. Ελπίζω νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου να μην εξελιχθεί σε νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Έμεινε αυτή. Α, ωραίο. Πόσο ωραίο. Πολύ ωραίο, μακρύ, κόκκινο βελούδο, στο χρώμα του κρασιού. Γιορτή κρασιού 19. Ωραίο το μήκος, ωραίο και το σκίσιμο, νομίζω θα με βολέψει. Είσαι μία θεά. Θεά καλή. Είναι αυτό που θέλω πάνω σου. Και οι ώμοι κάθονται πάρα πολύ καλά και τα μανίκια είναι στο σωστό μήκος. Και άλλα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, νομίζω θα το επέλεγα. Τι γράφει εκεί, το σύστημα της ομάδας? Ο Μπλάτ είσαι. Έλα, περιμένουν οι παίκτες. Ελενάκι μου, ναι. Με τρία θαυμαστικά. Σαν τον υπηαγωγείο. Φανταστικό φόρεμα. Βελούρ, κρουαζέ, στενεύει στη μέση, ανοίγουν οι ποδάρες, μακρύ μανίκι σου πάει ονειρεμένα. Το χρώμα, το πατρό, το ύφασμα. Είναι τέλειο. Αλλά... όχι για το θέμα της εβδομάδας. Αυτό πώς σου φαίνεται? Α, ωραίο και αυτό το σύνολο. Όλα σ' αρέσουν. Αριστοκρατικό φαίνεται. Ρομαντική διάθεση έχει, λόγω της φούστας με τη δαντέλα. Σαφώς. Και το μπλουζάκι είναι πολύ ωραίο, είναι άνετο. Το άσπρο μαύρο είναι ένας ασφαλής συνδυασμός. Σίγουρα είναι μια ασφαλές επιλογή. Τα αυτιά μου! Αλλά για να πας στην εκκλησία την Κυριακή, ίσως αν έβλεπα τη φούστα με κάτι άλλο από πάνω, να μου άρεσε. Το λευκό καθόλου. Σε ποια ενόρια πας? Φανταστική μπλούζα. Και γιατί είναι φανταστική? Γιατί είναι έτσι χαλαρή. Και αγκαλιάζει το στήθος, πέφτει τυχαία από τους ώμους, υπάρχει μια διαφάνεια στα πλάγια, είναι και πάρα πολύ χαλαρή πίσω, οπότε αφήνει τη φαντασία να λειτουργεί πάρα πολύ όμορφα τον άλλο στην απέναντί σου. Σου πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ. Η φούστα δεν μου αρέσει. Η πλάτη του είναι αρκετά ανοιχτή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στις προτιμήσεις μου. Κι όμως. Όμως έτσι όπως το βλέπω τώρα μου αρέσει. Και γιατί όχι, μπορεί να αρέσει και στο Βαλεντίνο μου. Μου αρέσει πάρα πολύ η φούστα. Απλά δεν πιστεύω ότι είναι πολύ και το θέμα μας, γιατί δεν θέλεις κάτι πιο αισθησιακό και ακαταμάχητο. Ζαρτιέρες. Ξανά νιώσες. Α, εντυπωσιακό. Κόκκινο, άσπρο. Πάρα πολύ ωραία. Η φούστα είναι κλος, επιτρέπει άνετες κινήσεις. Θα πλώσει χέρι. Μπορώ να ρίξω και ένα χορό. Είναι πάρα πολύ ωραία η φούστα. Το πάνω είπαμε με τίποτα, το βγάζεις, διάλεξε κάτι άλλο και γιατί όχι, μετά το δείπνο να πάτε και για ένα χορό. Του Ισαΐα. Το μπλουζάκι είναι επίσης άνετο, ωραίο το μήκος της φούστας, κάνει και τον φιόγκο εδώ, δίνει μια χάρη, μια τσαχπινιά, είναι αρκετά κοριτσίστικο, εμένα μου βγάζει μια ρομαντική διάθεση. Η φούστα μου αρέσει χρωματικά, είναι πάρα πολύ ωραία φούστα. Όμως, στη θέση σου θα επέλεγα ένα ψηλό μέσο κροπ κόκκινο παντελόνι ή και μαύρο, με κόκκινο σακάκι, γιατί όχι. Εδώ τι έχουμε? Θα δοκιμάσω. Βιάσου. Το κόκκινο και το μαύρο. Τι ρουλέτα θα κάνεις? Άντε κορίτσια, τρέχει ο χρόνος. Ρόμπα! Πάρα πολύ ωραίο, είναι κομψό, είναι μεσάτο. Υπερλουσάτο. Μπορώ να το δένω κιόλας. Δέσε με.
στα μανίκια μου είναι μια χαρά, στους ώμους επίσης, είναι στο ίδιο μήκος με τη φούστα. Καλέ ναι. Σχεδόν και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κόκκινο φλογερό ιδανικό για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Φωτιά στα κόκκινα, Ελενάκι μου. Oh. Ωραίο παλτό. Δεν είμαι βέβαια σίγουρη αν το κόκκινο του παλτό... Να το σκάσω. ...είναι παρόμοιο με το κόκκινο της φούστας. Ας δω όμως και το μαύρο. Βέβαια. Έλα, δώσε πόνο. Γρήγορα, γρήγορα. Τι λέει η Ελένη, σ' αρέσει? Νομίζω ότι αρχίζω και μπερδεύομαι. Γιατί? Μου αρέσει πάρα πολύ και το μαύρο, του ταιριάζει ιδανικά, είναι πολύ κομψό. Υπερκινητική. Εντάξει, έχω απλά εντυπωσιαστεί με αυτά που έχω βάλει. Είναι ωραία η τριχρωμία που έχεις κάνει, την είχα σκεφτεί και εγώ, ταιριάζουν πολύ τα χρώματα μεταξύ τους. Απλά δεν θέλω να μείνεις αυτή τη φουστίτσα, να αλλάξεις. Και το μαύρο σου πάει πολύ, αλλά θεωρώ ότι το κόκκινο σε φωτίζει ιδιαιτέρως πολύ και είναι και ολόσωστο για την περίσταση που ψάχνουμε. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα και ένα λεπτό! Πρέπει να κάνω γρήγορα, πρέπει να κάνω γρήγορα, γιατί είμαι και λίγο αναποφάσιστη. Μία ώρα και ένα λεπτό. Μπράβο. Και έχεις παπούτσια και αξεσουάρ. Οπότε? Βαθιά ανάσα. Χωρίς ανάσα. Για πες. Και αυτή η μαύρη πιο κοντή φούστα, φουσκωτή, έχει μια τσαχπινιά, έχει μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Καλέ ναι. Το μπλουζάκι είναι το ίδιο με πριν, απλά το δοκίμασα σε κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς. Oh. Μου αρέσει αρκετά αυτό το στυλ στο μπλουζάκι, επιτρέπει άνετες κινήσεις. Θα πετάξω σε λίγο. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, είναι τέλειο, θέλω να σε δω στην πασαρέλα σίγουρα με αυτό, είναι εκπληκτικό. Μου αρέσει, νομίζω θα αρέσει και στο Βαλεντίνο. Και θα θέλει να με χορέψει. Στο ταψί. Σίγουρα. Να σε χορέψει μόνο. Και για ποτάκι στο πιο ακριβό μπεκλαμπάκι θα σε πήγαινε έτσι. Αλλά τι. Πάρα πολύ. Δεν σε κολακεύει ιδιαίτερα. Το κόκκινο μπουκάμισο μου αρέσει. Δοκίμασε ένα παντελόνι. Θα δει, θα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ελένη, τέλος η έρευνα στα ρούχα. Τι κάνουμε τώρα? Έχω αποφασίσει ακριβώς τι θέλω να πάρω. Πάμε να προλάβω τα μαγαζιά και το χρόνο. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Άσχετο. 56 λεπτά και 16 δεύτερα ακόμη. Ελένη, πάμε γρήγορα να κάνεις τις πρώτες αγορές. Πόσο κοστίζουν? Είναι στα 122 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε η τσάντα σας και ορίστε η αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 50 λεπτά και 23 δεύτερα για την ωραία Ελένη από τη Χαλκίδα, για την οποία μπορεί να μην ξεκίνησε τροϊκός πόλεμος, αλλά πόλεμος μόδας στο Shopping Star. Έτσι, μπράβο, τρέξε λίγο, να ανάψουν τα αίματα, να κάνεις μια προπόνηση για απόψε. Θα σου έρθει ο άλλος με άγριες διαθέσεις. Γεια σας! Γεια. Θέλω να δω ψηλή μαύρη γόβα σε 38 νούμερο. Είναι όλες αυτές εδώ. Oh. Α, εκπληκτικά. Αφήνω πράγματα και κοιτάζω. Ποιες θέλεις? Αυτά τα δύο ζευγάρια σε 38. Ωραία. Μόνο δύο θα δοκιμάσεις. Έτσι, ξεπέτα. Το ένα ζευγάρι είναι αυτό εδώ. Ω, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Άνετες, αν και ψηλές, φαίνονται να είναι άνετες αυτές οι γόβες. Έχουν αυτή τη γυαλάδα που τους προσδίδει μία λάμψη ιδανική για το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο, Ελένη, το συγκεκριμένο. Θα ήθελα να βάλεις κάτι άλλο, θα μου άρεσε και με πέδιλο. Νομίζω θα ξεχωρίσω με αυτές τις γόβες. Φαίνονται και τα δαχτυλάκια λίγο. Είναι όπως θα πρέπει να είναι μία γυναικεία μαύρη γόβα. Οι λουστρίνοι γόβες είναι πολύ ωραίες και πιστεύω είναι για όλες τις ηλικίες. Μου αρέσουν και ταιριάζουν στο πόδι σου. Ωραίες είναι, μυτερές, με ψηλό τακούνι. Βέβαια, θα το ήθελα λίγο πιο sharp, δηλαδή να είναι λίγο πιο σαν καρφίβρα, παιδί μου, και να μην κάνει αυτή την κλίση. Και το επόμενο. Α, εξαιρετικά. Πώς σου φαίνονται? Είναι για την απόψινη βραδιά? Α, είναι αρκετά χαριτωμένα. Πολύ cute αυτά τα μαύρα παπουτσάκια. Μ' αρέσουνε. Φυσικά και μ' αρέσουνε γιατί θεωρώ ότι είναι άνετο παπούτσι.
Δεν ξέρω αν είναι όμως για την περίσταση. Για το χορό, το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου είναι ό,τι πρέπει. Πρέπει να χορέψεις. Δεν θα έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα με πονέσουν τα πόδια μου. Θα έχει ο Βαλεντίνος. Και φυσικά έχουν και το στυλ του ρομαντικού, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι για τον Βαλεντίνο τώρα αυτά τα παπουτσάκια, για να τα βάλεις στο γραφείο. Είναι ολόσωστη λύση που σου αρέσουν τα στρογγυλά, αλλά χωρίς την πλατφόρμα. Πάρα πολύ όμορφα, αλλά όχι το ραντεβού. Αυτό το τακούνι μου βγάζει για πιο μεγάλες ηλικίες. Καλύτερα να επιλέξεις κάτι άλλο. Πόσο χρόνο έχω? 40 λεπτά και 35 δεύτερα. Πρέπει να τρέξω. Θα χωθώ εγώ. Τρέξε. Σύμφωνα η Ελένη, έχει ακόμη ένα κατάστημα με παπούτσια να δει. Φαντάζομαι ότι από τρέξιμο έχει μάθει από τα ρεπορτάζ. Έβγαλε και το κασκόλ, ζεστάθηκε. Άντε βρε πουλάκι μου ακόμα! Γεια σας! Θέλω να δω πολύ γρήγορα Γόβα Μαύρη σε 38 νούμερο. Ωραία. Την θα είδατε? Θα δω σε 38 νούμερο. Αγνοείται. Να είναι ακαταμάχητη όμως. Και όχι πέδυλο, κάτι τέτοιο όχι. Πέδυλο. Ωραία. Γόβα είπαμε. Ένα. Μετά σε πιο χαμηλό με χοντρό. Όχι πιο χαμηλό. Ωραία. Και πάμε να δούμε και από εδώ. Για να δούμε. Όχι. Όχι. Snake skin. Πολύ το ψάχνουμε. Τι θα γίνει? Δώστε μου κι αυτή. Δώστε κι αυτήν. Για πες. Ωραίο αυτό το πέντυλο, θα το πω. Και αυτό. Γρήγορα, Ελένη, διάλεξε. Και αυτό με τα χιεστή. Και αυτό. Τέλειο. Να και μια κοτλέ. Τη γόβα σας. Κάτσε γιατί θέλουν δέσιμο αυτές. Ωραία γόβα, ψηλή, έχει και τα δύο λουράκια, κόβουν τον αστράγαλο. Σου ταιριάζει, είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση να το επιλέξεις. Κάνει μία τσαχπινιά. Τη γνωστή. Ωραίο είναι, είναι άνετο, νομίζω ότι μπορώ να το περπατήσω άνετα. Αλλά και να χορέψω κιόλας, θα χορέψω τσάτσα. Ρε τι τραβάει ο Βαλεντίνος. Είτε τσάτσα χορέψεις, είτε ό,τι χορέψεις, είναι πολύ κλασάτο παπούτσι. Μ' αρέσει η μπαρετούλα στον αστράγαλο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ φίνο, τέλειο μπροστά, όλα του ωραία. Τι κάνει, παίζει τέτρες με τις γόβες. Ω, νοικοκυρά όμως, ε. Άντε, παιδί μου. Πολύ ωραίο αυτό το πέδιλο, ψηλό. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καλοκαιρινό, αλλά μπορεί και να το παραβλέψω βέβαια αυτό. Δεν είναι καλοκαιρινό, μπορείς να το φορέσεις και χειμώνα σε μια πολύ καλή περίσταση. Το πεντικιούρ σου είναι φοβερό, θα μου άρεσες πάρα πολύ στην πασαρέλα με αυτό. Είναι αρκετά καταμάχητο. Το λες, δεν το λες? Μπορώ κι αλλιώς. Υπέροχο πέδιλο, ωραία τα λουράκια, ωραίο το τακούνι, όλα του ωραία. Μου αρέσει αρκετά που φαίνονται τα δάχτυλά μου. Γιατί? Νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το παπούτσι. Είναι αρκετά καλή περίπτωση παπουτσιού. Δεν ξέρω αν βγεις έξω με αυτό το παιδιλάκι που είναι πολύ ωραίο και σου πάει. Αν θα κρυώσεις ή όχι, εγώ νομίζω θα ξεπαγιάσει. Με χιονίστρες του Αγίου Βαλεντίνου. Γόβα άνετη με τον ελαφρύ κυματισμό στο πλάι. Σαν σημαία. Λουράκι κλασικά πάνω για πιο σταθερό βήμα. Ψηλό τακούνι, τα δάχτυλα μπροστά. Να αχνοφαίνονται. Στο πέλαγος. Να δίνουν την τσαχπινιά που πρέπει στο παπούτσι, φυσικά και μια θηλυκότητα. Εκείνα μου το πας. Καλά το πας. Και η λεπτομέρεια στη φτέρνα δεν είμαι σίγουρη ότι μου αρέσει. Νομίζω ότι δεν μου πάει τόσο πολύ. Για τη φτέρνα μπορεί να συμφωνήσω κιόλας, αλλά δεν μου φαίνεται και πολύ έντονο. Είναι αδιάφορο. Αυτά τα τακούνια. Τι? Σαν να μου θυμίζουν λίγο τα ψώνια της Αναστασίας σε άλλο χρώμα. Λες, για να τα δούμε. Αλλά κατά τα άλλα σου πηγαίνουν. Πάλι χορεύεις? Μα τι χορευταρού. Νομίζω ότι αυτό έχει ένα μικρό ρομαντικό στοιχείο, ίσως το χιαστή που έχει μπροστά. Τι να σου πω. Το τακούνι του μου αρέσει αρκετά. Είναι ψηλό, είναι μυτερό. Θαρώ πως είναι και άνετο. Πολύ ωραίο πέδιλο, θα το φορέσουμε πάρα πολλές λύσεις. Ωραία η μπαρέτα, είναι τέλειο. Εγώ συνηθίζω να φοράω μόνο τέτοιου είδους παπούτσια. Τέλεια! Βέβαια τα δαχτυλάκια μου ασφιχτιούν τα καημένα, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουν λίγο υπομονή, θα τα ξεκουράσω άλλη στιγμή. Δεν τα λυπάσαι τα δαχτυλάκια σου που ασφιχτιούν. Σαν την οικονομία. Όχι καλύτερα. Άστα να πάρουν αέρα, να είναι ελεύθερα. Άστα δαχτυλάκια σου,
22 λεπτά και 46 δεύτερα ακόμη. Για τη Χαλκιδέα part-time δημοσιογράφο που είναι σήμερα full-time υποψήφια shopping star. Πάω να πάρω τα παπούτσια γιατί ο χρόνος τρέχει. Σπριντάρι για την ακρίβεια. Let's go. Τι σας οφείλω? 39 ευρώ και 99 λεπτά παρακαλώ. Μισό λεπτάκι. Με γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η αποδειξούλα ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τέλειωσε και η αγορά των παπουτσιών. Τώρα μας μένουν τα αξεσουάρ, αν δεν κάνω λάθος. 18 λεπτά και 9 δεύτερα ακόμη, Ελένη. Τρέχει αλλά με στυλ. Έλα, μη φύγει και το κασκόλ. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Θέλω με ταχύτητες φωτός να δω κάποια αξεσουάρ και τσάντα. Βεβαίως. Για να συνδυάσω βραδινό σύνολο σε Valentine's Night. Όπα. Δείπνο. Με ταχύτητες μεγάλες μοναχά η γη αλλάζει. Τι έχω πάθει σήμερα με τα τραγούδια. Πρέπει να το κοιτάξω. Ρομαντικός ποιος είναι ο φάκελος? Δες κάτω από το ρο. Το λες και ρομαντικού. Μπορείτε να επιλέξετε. Από κλάτς κάτι τέτοιο, επάνω. Ωρε, κάτι ρομαντική φάκελη, χαμός. Και αυτό εδώ θα ήθελα να δω. Ποιο? Βεβαίως. Μαύρο βελούδο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο, φίνο, εκλεπτισμένο. Έχει και αλυσίδα για χιαστή. Έχει αρκετή χωρητικότητα μέσα. Έχει κουμπάκια, κλείνει. Καλή επιλογή. Πανάπλο, αλλά πόσο φίνο. Είναι βελούδινο, έχει τέλειο σχήμα. Ό,τι πρέπει. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Είναι αρκετά απλός για τα συνολάκια που έχεις δοκιμάσει. Θα ήθελα λίγη λάμψη. Κλασικό μαύρο κλατς. Κούμπομα, στρογγυλό. Επίσης έχει χωρητικότητα μέσα, έχει και αλυσίδα. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Τι θα γίνει? Όπα. Βάλε λίγο χρώμα, διάλεξε κάτι άλλο. Όχι σκέτο μαύρο στην τσάντα. Το κούμπομα έχει ωραία λεπτομέρεια όπως και η αλυσίδα. Γιατί κάνει μια γυαλάδα γκρι. Και μου αρέσει. Επίσης ωραία επιλογή, ματ, και είναι μια πολύ ωραία λύση για όλα σου τα ρούχα. Πόσο χρόνο έχω? 9 λεπτά και 52 δεύτερα. Γρήγορα, γρήγορα, βιάζομαι. Αμόκ. Θέλω να δω και κάτι σε σκουλαρίκι. Μικρό, εκλεπτισμένο, φίνο. Ηρέμησε όμως, γιατί πολύ τρία άρχισε να φοβάται. Ποια θέλεις? Ροζ χρυσό. Είναι πολύ της μόδας, άσπρα διαμαντάκια μέσα, σε τετράγωνο στυλ. Νομίζω θα μου ταιριάζουν στα αυτιά. Στη μύτη βάλτα. Φαίνονται πολύ ωραία και μπορώ να τα ταιριάξω με το σύνολο που έχω επιλέξει. Πολύ ωραία διακριτικά σκουλαρικάκια. Εάν στοχεύεις για κάτι έτσι πιο διακριτικό, είναι πολύ όμορφο. Απλά τετράγωνα κοντά στο αυτί, μια λάμψη ανεπαίσθητη που αυτό θέλουμε άλλωστε όταν ο άλλος μας κοιτάει στα μάτια. Αυτές εδώ οι περλίτσες. Τι κάνανε? Κλασικές, διαχρονικές πέρλες που σε βγάζουν πάντα από τη δύσκολη θέση. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σας να φανείτε χρήσιμες. Υπέροχες πέρλες. Και εσένα ιδιαίτερα σου πάνε τα μάμου. Το αστεράκι έχει μια τσαχπινιά άλλη. Θα ταιριάζει για το βράδυ του Αγίου Βαλεντίνου. Νομίζω ότι είναι ιδανικό κόσμημα για τη βραδιά που το θέλω. Αν τις επιλέξεις, ψηλά το μαλάκι. Τι άλλο θες να δεις? 5 λεπτά και 23 δεύτερα μας έμειναν. Α, και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Έλα μου ντε. Σκουλαρίκι είναι. Γύρε λίγο. Είναι μια καρφίτσα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πέτο. Έχει και πέρλα από κάτω. Άστα. Θα κάνει το σύνολό μου πιο διαφορετικό, πιο λαμπερό. Όχι, να μην βάλεις καρφίτσα με λουλουδάκι και γουνάκι από κάτω. Γιατί δεν το θεωρώ και πάρα πολύ λουξ. Αυτή τη φορά θα σου πω τρεις λέξεις. Τι θα ακούσουμε? Αυτό είναι μια λέξη. Σε καμία περίπτωση. No, no, there's no limit. Α, και αυτή εδώ. Πολύ ωραία. Και αυτή θα ταιριάζει εξαιρετικά. Μ' αρέσει που σου αρέσουν οι καρφίτσες. Αλλά η συγκεκριμένη καρφίτσα δεν μπορώ να πω ότι με εξετρεμένη. Είναι και λουλουδάκι, ταιριάζει περισσότερο με το θέμα. Μου αρέσει. Βράσε την καρφίτσα με το λουλουδάκι. Λουλουδάκι θα σου πάρει ο Βαλεντίνος σου εκείνη την ημέρα. Τι σας οφείλω? Είναι στα 40 ευρώ. Λουλουδάκι του Μπαχτσέ. Η αποδειξή σας και η τσαντούλα σας. Πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλά, γεια σας. Τέλος αγορών. Το σφύριξε ο ρέφερι χωρίς καθυστερήσεις. Πάμε στο βανάκι. Και μετά βούρια το πλατό. Πού σε ψηλέ βαρέθηκες τόση ώρα? Εδώ είμαστε. Ελένη, πες μου πώς νιώθεις. Νιώθω πολύ χαρούμενη, έκανα όλα μου τα ψώνια με επιτυχία. Παρόλο που είχα και μείον 9 λεπτά από το χρόνο. Πώς ήταν γενικά η εμπειρία? Πολύ ωραία εμπειρία, πραγματικά όποιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή αξίζει να το κάνει. Μπορεί να είναι λίγο κουραστική ημέρα, αλλά πραγματικά
σου βγαίνει μια μεγάλη ευχαρίστηση στο τέλος της. Χαίρομαι που πέρασες καλά. Πάμε στο πλατό για λίγο φτιάρι. Κορίτσι, εγώ πιστεύω ότι της πήγαινε πάρα πολύ το μακρύ μπορντό φόρεμα με το σκίσιμο στη μέση. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ κούκλα. Κούκλα, απλά κούκλα. Ήταν τέλεια. Ήταν άκρος ρομαντικό, σίγουρα μέσα στο θέμα. Αλλά από τα παπούτσια δεν μου άρεσε το τελευταίο που είδε, που ήταν ανοιχτό και φαινόταν τα δάχτυλά της. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι καν στη μόδα, δεν φοριούνται αυτά στην εποχή μας. Εμένα πάλι μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο παπούτσι και μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα με τα λουλούδια που είχε πάνω, το μαύρο, που είχε βάλει και τη στενή, τη μαύρη τη ζώνη. Ελπίζω να μην αγοράσει εκείνο το σατέν πουκάμισο με τη δαντελένια φούστα, το οποίο το θεωρώ λίγο ξεπερασμένο. Η Ελένη τα πρόλαβε όλα, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, ώστε να γίνει ρομαντική και ακαταμάχητη του Αγίου Βαλεντίνου. Τώρα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μόνη της μαλλί και μακιγιάζ στο μπουντουάρ του Shopping Star. Πάμε να τη δούμε. Τώρα θα ξεκινήσω το μακιγιάζ μου. Αρχικά θα βάλω το make-up, θα το απλώσω πάνω στο σφουγγαράκι. Με γρήγορες κινήσεις. Κινήσεις, πού? Παντού να πάει σε όλο το πρόσωπο. Το σφουγγαράκι της Δεσποινίδος. Βάζει και κάτω από τα μάτια. Πιστεύω θα βάλει και κονσίλερ αργότερα. Για να δούμε. Νομίζω ότι έχω σχεδόν τελειώσει με το make-up. Πολύ ωραία! Νομίζω είναι υπέρ αρκετό. Πρέπει να περάσει στο κονσίλερ, θεωρώ που θα βάλει. Το άκουσε. Άκουσε. Με άκουσε. Βάλε 4 βούλες και 1 σέτες. Θα μποναριστά. Θα πρέπει όμως να δώσω και λίγο φως κάτω από τα μάτια. Μπαλαντέζα έχει! Νομίζω ότι είμαι ready με το κονσίλερ. Ready, ε! Άφησε και το σφουγγαράκι κάτω. Ρούζ. Πούδρα, πούδρα, πούδρα. Πάμε τώρα για πούδρα, αρκετή ποσότητα, γιατί γυαλίζω γρήγορα. Ναι! Και στα μάτια και στα μάγουλα. Καλά το πας! Κορίτσια, τι λέτε? Ρουζάκι. Φτιάχνει έτσι τα μάγουλα, τα κοκκινίζει. Βιά σου, Ελένη! Ένα μάγουλο, λίγο στη μύτη. Για να φέρουμε λίγο πιο ομοιόμορφη. Πού αλλού? Στο κούτελο. Για ένα κούτελο ζούμε. Και λίγο κάτω από το φρύδι. Πάντως νομίζω ότι έχει βάλει αρκετό. Πόσο χρόνο έχω? 15,5 λεπτά. Ου, άνετα. Θα προλάβει, φαντάζομαι. Θα προλάβει. Πιστεύω, ναι, αρκεί. Θα βάλω μία απόχρωση ροζ, πολύ ανοιχτή. Άνοιξε πέτρα. Ίσα-ίσα να δώσω λίγο χρώμα στο μάτι. Λογικό. Ελπίζω στο τελείωμα έτσι να βάλω λίγο πιο έντονο στις γωνίες έτσι του ματιού. Ναι. Και θα κάνω μια γωνία. Πόσων μοιρών? Για να δώσω λίγο βάθος. Δώσε λοιπόν. Με λίγο καφέ. Καφέ, πάλι θα πιούμε. Το φυσάει και δεν κρυώνει. Και στο άλλο μάτι το ίδιο, λίγο καφέ από εδώ. Κι άλλο. Και να βάλω και το eyeliner. Του Άι Βαλεντίνου. Ελένη, το έχεις νομίζω. Διαβήτης. Και λίγο από εκεί. Δεν έχει έτσι όπως πρέπει. Δεν έχει δυσκολευτεί καθόλου. Μα έχει χέρι, κοπέλα. Το eyeliner το βάλαμε. Εντάξει, με δυσκόλεψε, μπορώ να πω λίγο. Δεν φάνηκε. Έλα, πάμε στη μάσκαρα. Για να δούμε εδώ πόσες τρώσεις μάσκαρα. Ακόμα. Θα προσπαθήσω να δώσω ένταση στις μεταρρύθες. Να βάλω αρκετή μάσκαρα. Βάλε. Ο τρόπος που βάζεις τη μάσκαρα είναι τόσο άγριος, με αγχώνει. Άκου τώρα. Είναι ο τρόπος της μάλλον, είναι γρήγορη. Το βλέπω και πονάω. Ηρέμησε. Εσύ ειδικά που βάζεις τόνους. Να η πηχτή. Ίσως έχει αγχωθεί με το μαλλί της πολύ. Συνεχίζουμε με περίγραμμα. Το ίδιο σταθερή. Ροζ κάπως. Δεν καταλαβαίνω τι λες. 10 λεπτά και 38 δεύτερα ακόμη, Ελένη. Γιαίζω όλο το χείλη. Και το έβαλε και μέσα,
Δεν είναι άσχημο. Είναι ωραίο. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν το περιμέναμε. Ναι. Όλα εκπλήξεις. Πάμε να βάλω το κραγιόν. Βάλε και κραγιονάκι. Έχει βάλει ροζ περίγραμμα και κόκκινο κραγιόν. Νομίζω ότι το έχει κάνει λίγο λάθος. Τα έχεις κάνει τέλεια. Μ' αρέσει το κραγιόν που το όμπλεξες και το έκανες ολόσωστο για τα χείλια σου. Τσουποτά δροσερά χυλάκια. Πολύ ωραία ένταση στα μάτια. Τέλεια βελούδινη επιδερμίδα. Αυτό που μένει είναι να πετύχεις και τα μαλλιά. Σχετικά ισιώνουν εύκολα τα μαλλιά μου. Ισιώνουν και γρήγορα. Αλήθεια. Τώρα αυτό το ίσιο που θα σας κάνω είναι δική μου πατέντα. Αυτό φοβόμουν. Ελπίζω να σας αρέσει. Χάρμα. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με το τι θέλει. Προσπαθεί πάντως να το γυρίσει ελαφρώς προς τα έξω, αλλά επειδή είναι σγουρό και δεν το φτένισε, νομίζω ότι δεν της δίνει ακόμα το αποτέλεσμα που θέλει. Ναι. Δεν την αφήνετε να το κάνει κιόλας. Ελένη, όλα καλά εκεί πάνω. Βλέπω φούσκωμα. Μίλησέ μου. Δεν μου πέτυχε. Δεν πετυχαίνει πάντα. Μα και εσύ. Δεν τη βλέπω αποφασισμένη πάντως. Μπορεί και να τα ξαναφήσει. Το ελπίζω δηλαδή. Γιατί δεν μου πολύ αρέσουν. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα, συμφωνώ. Δεν μου αρέσει, όχι. Θα το στερεώσει και με μερικά τσιμπιδάκια. Τα γνωστά. Πάντως, εγώ θα προτιμούσα να το πιάσει σε χαλαρό χαμηλό κότσο παρά να δω αυτό το αποτέλεσμα. Πόσο χρόνο έχω? Μόλις 5 λεπτά. 5 λεπτά. Μπορώ να κάτσω στην καρέκλα του σκηνοθέτη και να κάνω λίγο. Δεν μου αρέσει τα μαλλιά σου έτσι φυσικά. Υπάρχει έτσι μια σεξι διάθεση, την επιμελώσα τη Μέλτα, αλλά δεν είναι τώρα για μια τέτοια βραδιά. Ουφ. Ανάσανε. Έτοιμη. Ενώ το μπροστά μπορεί να είναι ωραίο και να μην μας αρέσει, το από πίσω δεν είναι ωραίο. Θα την κρίνει ο Θεός και το Twitter. Παιδιά, τι λέτε? Είμαι πανέτοιμη για την πασαρέλα, δεν έχω ξανακάνει και αυτό με αγχώνει. Ωστόσο, θέλω πολύ να δείξω το σύνολό μου στα κορίτσια. Εδώ, Ελένη μου, κάνεις ειδήσεις σε κανάλι. Τι να μασίσεις την πασαρέλα? Όρμα τους και φάτους λάχανο. Να είχαμε μία λάχανο καρότο τώρα. Κορίτσια, έτοιμες για το σόου της Ελένης? Να δούμε αν θα συναρπάσει το Βαλεντίνο της απόψε. Διάχυτος ερωτισμός στην αίθουσα. Με τα παραδοσιακά χρώματα του Βαλεντίνου κατεβαίνει η εθνική. Φωνάζει από μακριά. Γιορτάζω, γιορτάζω, μα ακούτε που το φωνάζω. Έβαλες και το πέδιλο. Η καρπίτσα δεν λείπει, έτσι. Ποτέ. Ελένη μου, φωτιά στα κόκκινα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πέδιλο και πιστεύω ότι το φορείς και πάρα πολύ με διαφορετικά ρούχα. Μ' αρέσει επίσης και το πανοφόρι. Η καρπίτσα σου μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η καρπίτσα. Πάρα πολύ ωραίες οι πέρλες, πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Το μαλλί, επιμέλωσα τη μέλη του, αλλά δεν μας πέτυχε ακριβώς. Το πουκάμισο, φανταστική, φανταστική ιδέα. Τώρα η φούστα από την αρχή δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Θα προτιμούσα να έχεις φορέσει ένα καλοραμένο, ψηλόμεσο παντελόνι και κρόπ στον αστράγαλο. Το τσαντάκι, πολύ ωραίο, μπράβο. Ελένη, δεν χορτάσαμε πασαρέλα. Επίσης, δεν χορτάσαμε φιλιά. Έτσι, με πάθος. Για πες μου τώρα, τι ψώνησες εκεί πάνω στο catwalk? Ήταν λίγο αμήχανη στιγμή. Για όλους μας. Ωστόσο, το απόλαυσα όσο μπορούσα περισσότερο. Μου άρεσε αρκετά. Ας δούμε τώρα πόσα ξόδεψε η Ελένη για το σύνολό της. Για το πανοφόρι πλήρωσε 69 ευρώ και 50 λεπτά, για την μπλούζα 22 και 50, η φούστα κόστησε 30 ευρώ, τα παπούτσια 39 και 99, η τσάντα 18, τα σκουλαρίκια 14 και η καρφίτσα 8 ευρώ. Συνολικά ξόδεψε 201 ευρώ και 99 λεπτά και της έμειναν 148 ευρώ και 1 λεπτό. Να ξεκινήσω λιγάκι για το σύνολό σου. Για αρχή να σου πω ότι δεν ήταν μέσα στις επιλογές μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το παλτό πάνω σου, δεν μου αρέσει η καρφίτσα. Το πέδιλο είναι αυτό που είχα επιλέξει, σου πάει εξαιρετικά, είναι υπέροχο. Η φούστα μου αρέσει πάνω σου, παρόλο που δεν μου άρεσε στην αρχή.
δεν μου αρέσει τόσο πολύ το λευκό το μπλουζάκι μέσα από τη φούστα. Θεωρώ πως το μπλουζάκι στο δικό μου σύνολο ταιριαζε ιδανικά και όμορφα. Στην Άνση δεν της άρεσε γιατί προτιμά τα πιο κολλητά ρούχα. Εγώ δεν είμαι αυτού του στυλ. Το μακιγιάζ είναι καταπληκτικό. Έχεις πετύχει το ρομαντικό που θέλαμε για το δείπνο, για την περίστασή μας. Τα μαλλιά της Ελένης πιστεύω ότι φαινόντουσαν απεριποίητα. Νομίζω ότι είχε χρόνο και θα έπρεπε να τα έχει προσέξει λίγο παραπάνω. Ή έστω να έχει κάνει ένα απλό ίσιωμα, γιατί είναι αρκετά σγουρά. Θέλω να ξεκινήσω από πάνω μέχρι κάτω. Το μαλλί, αλήθεια είναι, δεν είναι αυτό που ήθελα. Θα ήθελα να τα πιάσεις όλα τα μαλλιά πάνω. Δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό να κάνω μια ψηλή αλογουρά ή να φτιάξω τα μαλλιά μου πίσω για το λόγο ότι δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε δεν θα δοκίμαζα κάτι το οποίο θα μου κατέστρεφε όλη την εμφάνιση. Το μακιγιάζ στην αρχή δεν μου άρεσε το κραγιόν, αλλά τώρα που σε βλέπω από κοντά μ' αρέσει. Μ' αρέσει το παλτό, δεν μ' αρέσει η καρφίτσα. Με χάλασε η καρφίτσα της Ελένης. Δεν ήταν από τις πρώτες μου επιλογές, δεν θεωρώ ότι είναι για την ηλικία της. Μ' αρέσει η φούστα. Στην αρχή δεν μου άρεσαν τα πέδιλα, αλλά τώρα που τα βλέπω σου πάνε. Θα μου άρεσε να σε δω με μαύρο καλσόν. Και μ' αρέσει το τσαντάκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το χειρότερο πάνω στην Ελένη θεωρώ ότι ήταν το μαλλί της, γιατί δεν ήταν αρκετά περιποιημένο για μια τέτοια ιδιαίτερη περίσταση. Ελένη μου, το κόκκινο σου πάει τρέλα. Το ίδιο και η φούστα, το ίδιο και αυτή η υπέροχη γόβα. Έχω κάποιες μικρές αντιρρήσεις σχετικά με την καρφίτσα που έχεις πάρει στο πέτο και σχετικά με το κλάτς που θα το περίμενα λιγάκι με πιο στράς, έτσι να είχε και αυτό έτσι περισσότερο φως. Αυτό που δεν μου άρεσε πάνω της ήταν η μπλούζα η λευκή, η οποία έκανε ένα περίεργο μπουφάν μέσα από τη φούστα και δεν τη τόνιζε τόσο καλά τη μέση. Τα σκουλαρίκια σου είναι υπέροχα, το μακιγιάζ σου πάρα πολύ όμορφο και τα μαλάκια σου ίσως μια χαλαρή μπούκλα να ήταν πιο όμορφα. Συμφωνώ με την κριτική της Λίνας και εγώ κάπως έτσι το είχα σκεφτεί, με μια χαλαρή μπούκλα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο να το πραγματοποιήσω αυτό στα μαλλιά μου. Ελένη μου, είσαι καταπληκτική. Το παλτό ήταν μέσα στις επιλογές μου, ήθελα οπωσδήποτε να το πάρεις. Σου πάει πάρα πολύ. Το πεδιλάκι δεν ήταν το αγαπημένο μου, αλλά επίσης σου πάει και αυτό. Τώρα το σινολάκι που έχεις κάνει από μέσα δεν το προτιμούσα, ήθελα να πάρεις ένα πιο ωραίο φόρεμα. Το τσαντάκι επίσης, ήθελα κάτι λίγο πιο φανταχτερό. Όμως είσαι πολύ όμορφη, όπως και το μακιγιάζ το πέτυχες. Όσο για τα μαλλιά, δεν τρελάθηκα. Ήθελα επίσης κάτι διαφορετικό, όμως είσαι σίγουρα μέσα στο θέμα. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Το πέδιλο ενώ της πήγαινε δεν μου άρεσε. Θα προτιμούσα να έχει επιλέξει εκείνο με τη μονοκόμματη γραμμή παρά αυτό ή μια γόβα. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι του γούστου μου, αλλά εννοείται της πήγαινε στο πόδι γιατί όλα της πήγαιναν. Πιστεύω ότι στην Αναστασία ενδεχομένως να άρεσαν οι κλασικές γόβες, αλλά και οι γόβες με τους σχηματισμούς και με τα λουράκια στον αστράγαλο. Αλλά ας ανοίξει λίγο το μυαλό της, μπορεί στο μέλλον να αποφασίσει ότι της αρέσουν να φοράει πέδιλα και το χειμώνα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Νάνση, που δεν ξετρελάθηκε με το σύνολο αν εξαιρέσει τα πέδιλα και τη φούστα και ξύνησε με το μπλουζάκι και την καρφίτσα. Στην Ελένη έβαλα 7 για το λόγο ότι πιστεύω ότι ήταν αρκετά μέσα στο θέμα μας. Είχε το ρομαντικό κομμάτι κυρίως. Δεν ήταν όμως σίγουρα καταμάχητη. Θα ήθελε να έχει κάνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Επόμενη η Σοφία που επέκρινε το χτένισμα και την καρφίτσα ενώ της άρεσαν το παλτό και το τσαντάκι. Στην Ελένη έβαλα 7. Γιατί δεν μου άρεσε η καρφίτσα, μου έλειπε το μαύρο καλσόν για τα πέδιλά της και θα ήθελα άλλο μαλλί. Τρίτη θα κρίνει την Ελένη η Λίνα, που ενθουσιάστηκε με το πέδιλο, αλλά έχει αντιρρήσεις για το τσαντάκι, την καρφίτσα και τα μαλλιά. Στην Ελένη έβαλα 7. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να είναι η Βαλεντίνα η ακαταμάχητη και η ρομαντική. Παρόλα αυτά, είχα κάποιες αντιρρήσεις στα μαλλιά της και στο μακιγιάζ της. Και τελευταία η Αναστασία που συμφώνησε με την επιλογή στο παλτό, αλλά όχι στο πέδιλο. Επίσης θα ήθελε ένα ωραιότερο φόρεμα και δεν τρελάθηκε ούτε με τα μαλλιά.
Στην Ελένη έβαλα 7, γιατί δεν με ενθουσίασαν καθόλου τα μαλλιά της, η μπλούζα και η φούστα που επέλεξε, όπως και τα παπούτσια. Τα πες όλα. Ρίξε ένα βλέμμα φαρμακερό. Θα στα πω μετά εσένα. Μια χαρά τα πήγε η Ελένη, που είναι προσωρινά δεύτερη στη βαθμολογία, με 28 βαθμούς και μέσο όρο 7 στα 10. Όμως θα περιμένει την αυριανή ημέρα, όταν θα ακούσει τη βαθμολογία της fashion expert Βίκη Καγιά και φυσικά θα μάθει αν είναι η shopping star της εβδομάδας. Προς το παρόν η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Αγαπημένες μου, για ένα ρομαντικό δείπνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το ζητούμενο είναι να βρούμε την τέλεια ισορροπία στο σεξ appeal μας. Το μυστικό της επιτυχίας για να είμαστε αληθινά καταμάχητες είναι να αφήνουμε και κάτι στη φαντασία του άλλου. Να μην αφήνουμε πολύ δέρμα εκτεθειμένο και παντού. Εάν παραδείγματος χάρη επιλέξουμε να τονίσουμε τον μπούστο μας, τότε καλύπτουμε πολύ όμορφα και ισορροπημένα τα πόδια μας. Αν έχουμε πολύ πολύ ωραίες γάμπες και θέλουμε να τις δείξουμε, τότε φοράμε κάτι πιο κλειστό επάνω. From the ashes we rise.